Η αρχίλεσα τελιέ είναι η μελέτη της συμπεριφοράς μιας χημικής ισορροπίας όταν εγώ πειράξω κάποιον από τους παράγοντες. Ας γράψω μια εξίσωση για να έχω να δουλέψω. Κλασικά αυτήν εδώ. Έχω φτάσει σε μια χημική ισορροπία. Είμαι σε χημική ισορροπία, άρα χημική ισορροπία V1 ίσον V2, δηλαδή ας γράψω και τους τύπους K1 α β ίσον K2 γ δ. Ορίστε. Έχει αποκατασταθεί χημική ισορροπία. Έτσι. Διατυπώνουμε την αρχίλεσα τελιέ. Λέει λοιπόν, σε ένα σύστημα που ισορροπεί, αν μεταβάλουμε κάποιον από τους παράγοντες που επιδρούν στη θέση της χημικής ισορροπίας, τότε το σύστημα τίνει να αναιρέσει το αίτιο. Έχει λοιπόν τρία κομμάτια. Σε ένα σύστημα που ισορροπεί, άρα η αρχίλεσα τελιέ εφαρμόζεται αφού έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία, αν μεταβάλω κάποιον από τους παράγοντες, οι παράγοντες είναι τρεις, είναι η συγκέντρωση, παράγοντες λοιπόν, είναι η συγκέντρωση, η πίεση και η θερμοκρασία. Αν λοιπόν εγώ πειράξω, προσέξτε, είναι εξωγενής η μεταβολή, έτσι, η ισορροπία από μόνη της δεν έχει καμία διάθεση να αλλάξει. Αν λοιπόν πειράξω κάποιον από τους παράγοντες, τότε η ισορροπία μετατοπίζεται προς εκείνη την κατεύθυνση που τίνει να αναιρέσει το αίτιο. Το αποτέλεσμα λοιπόν. Εντάξει, θέλει να διορθώσει αυτό το οποίο έκανα. Εδώ λοιπόν, εμείς για να μελετήσουμε τι ακριβώς γίνεται, θα δούμε κάποιες εφαρμογές, έτσι απλές, για να καταλάβουμε λιγάκι πώς δουλεύει. Ας πάρουμε αρχικά τη συγκέντρωση. Είμαι σε χημική ισορροπία, οι ταχύτητες οι δύο είναι ίσες, οι συγκεντρώσεις ουσιαστικά δεν αλλάζουν, γιατί ό,τι παράγει η αντίδραση από γάμα και δέλτα, ας πούμε με τη συμβατική φορά, την ίδια στιγμή, την ίδια ποσότητα των γάμα και δέλτα, την καταναλώνει με την αντίθετη φορά. Εγώ λοιπόν δεν βλέπω μεταβολές. Άρα, όσα χρόνια και αν περάσουν, εφόσον δεν πειράξω κάποιον από τους παράγοντες αυτούς, το σύστημά μου θα έχει σταθερές ποσότητες και θα είναι σε ισορροπία. Πάμε λοιπόν να πειράξουμε μία συγκέντρωση. Αφαίρετα. Έτσι, εγώ αφαίρετα τη συγκέντρωση του α την αυξάνω. Κοινώς, προσθέτω α. Εγώ, εξωγενώς, προσθέτω α. Ανοίγω το δοχείο και βάζω μία ποσότητα του α μέσα. Κλείνω το δοχείο και περιμένω να δω τι θα γίνει με την αντίδρασή μου. Με το που έβαλα το α, αμέσως η V1 που περιέχει το α αυξήθηκε, ενώ η V2 είναι σταθερή. Μιλάω έτσι για τη χρονική στιγμή 0, τη στιγμή που ξεκινάει. Ωραία. Άρα αυτομάτως τι έκανα, το βλέπετε. Το V1 είναι πια διάφορο του V2, δηλαδή χάλασε τη χημική ισορροπία. Χάλασε λοιπόν η χημική ισορροπία. Πάμε τώρα να δούμε πώς η αντίδρασή μου θα αναιρέσει το αίτιο. Η ταχύτητα 1 είναι μεγαλύτερη. Η ταχύτητα 2 τη χρονική στιγμή 0 δεν έχει αλλάξει. Πάμε λοιπόν. Αφού η ταχύτητα 1 είναι μεγαλύτερη, τα α και β καταναλώνονται πιο γρήγορα. Άρα, τα α και β αρχίζουν οι συγκεντρώσεις τους να κατεβαίνουν. Ναι, αλλά όταν αντιδρούν τα α και β, τα γ και δ, τα οποία εγώ στην αρχή δεν πείραξα, αρχίζουν και ανεβαίνουν. Τι παρατηρούμε λοιπόν? Παρατηρούμε ότι η V1 μετά την πρώτη μεταβολή αρχίζει και κατεβαίνει. Αρχίζει λοιπόν να μειώνεται, ενώ αυτή αρχίζει να αυξάνεται. Όπως το φαντάζεστε, κάποια στιγμή θα έχω μια καινούρια χημική ισορροπία. Άρα
μετά από κάποιο χρόνο τε θα έχω μία V1 τόνος που θα είναι ίση με την V2 τόνος. Η V1 τόνος θα είναι μικρότερη από την V1 μετά τη μεταβολή, όχι την αρχική, μετά την προσθήκη α. Ενώ η V2 τόνος, που στην αρχή δεν την είχα πειράξει, θα είναι μεγαλύτερη από την αρχική V2, εντάξει, και θα βρεθούν σε κάποιο καινούριο σημείο. Θα αποκατασταθεί λοιπόν μια καινούρια χημική ισορροπία. Ποιο ήταν το αίτιο? Η αύξηση του α. Τι έγινε τελικά με το που αποκαταστάθηκε η καινούργια χημική ισορροπία? Για να μειωθεί η αρχική, η αντίδραση V1, αφού την πείραξα, εντάξει, για να μειωθεί αυτή τη τιμή, καταναλώθηκε ένα μέρος του α. Άρα μου κατανάλωσε ένα μέρος του α από το παραπανίσιο, βέβαια ταυτόχρονα κατανάλωσε και β και αντίστοιχα έβγαλε και γ και δ, έτσι. Αλλά ένα μέρος του α από αυτό που έβαλε αρχικά καταναλώθηκε. Αυτό λοιπόν είναι η αρχή λες ατελιέ. Το αίτιο μου ήταν η αύξηση του α, στην τελική μου ισορροπία, στην καινούργια μου ισορροπία το α είναι λιγότερο από αυτό που είχα αθρηστικά, το αρχικό δηλαδή, συν αυτό που έβαλα. Συνεχίζουμε, κάνω μία μικρή μεταβολή για να μπορέσουμε να δούμε λιγάκι τις πιέσεις, δηλαδή βάζω ένα 2 εδώ και βάζω βέβαια και ένα τετράγωνο εδώ. Εντάξει, έτσι πάω να μεταβάλω την πίεση. Για να μπορώ να έχω επίδραση της πίεσης στη χημική ισορροπία, έχω δύο προϋποθέσεις. Θέλω αέρια και θέλω και μεταβολή όγκου. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, η μεταβολή της πίεσης δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Ας ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα πινακάκι στα γρήγορα. Ν1, Ν2, κάποιες αρχικές ποσότητες. Χ2Χ. Χ και Ν1 μείον Χ, Ν2 μείον 2 Χ, Χ, Χ. Έχω φτάσει στη χημική ισορροπία, όπου όπως έχουμε πει έχω ό,τι έχει περισσέψει από τα αρχικά μου και ό,τι έχει βγει από τα τελικά μου. Το Ν ολικό είναι Ν1 συν Ν2 μείον Χ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι μείον χ, μείον 2 χ, είναι μείον 3 χ εδώ, συν 2 χ από εδώ, οπότε μου μένει τελικά μείον χ. Ωραία. Θυμίζω ότι από τον νόμο του Ντάλτον που είδαμε πριν λίγο, ότι το π ολικό είναι το ν ολικό επί έρτε προς β. Ωραία. Λοιπόν, έχω φτάσει σε μία χημική ισορροπία και πειράζω την πίεση. Έστω λοιπόν ότι αυξάνω την πίεση. Π τόνος λοιπόν μεγαλύτερη του π ολικό αρχικά. Πώς όμως το κάνω αυτό το πράγμα? Μειώνοντας τον όγκο. Μειώνω τον όγκο. Μειώνοντας τον όγκο έχω το εξής. Κάποια στιγμή, με κάποιον τρόπο, μείωσα τον όγκο, ας πούμε, στα 2 τρίτα και τον κλειδώνω στην καινούργια τιμή. Ξαφνικά, λοιπόν, η πίεση μου αυξάνεται. Με βάση την αρχή, λες ατελιέ, έχει αυξηθεί η πίεση, άρα πρέπει να μειωθεί η πίεση. Πώς θα μειωθεί η πίεση? Εδώ, λοιπόν, άρα είπαμε π τόνος αυξάνει. Πάμε, λοιπόν. Για να μειωθεί η πίεση, αφού V, TAF, R είναι σταθερά, πρέπει το Ν ολικό να μειωθεί.
Έτσι, για να μειωθεί η πίεση, για να μειωθεί λοιπόν, ας βάλω και το πετόνος εδώ έτσι για να φαίνεται, πρέπει τον ιό υλικό να μειωθεί. Τον ιό υλικό να μειωθεί όμως σημαίνει, άρα, αφού είναι μία σταθερή έκφραση μείον το χ, πρέπει το χ να αυξηθεί. Για να αυξηθεί το χ σημαίνει ότι από εδώ που εγώ έχω τρία αέρια σώματα, το βλέπετε, ένα που δεν το γράφω και δύο, εδώ έχω τρία αέρια σώματα, να πάω προς εδώ που έχω δύο αέρια σώματα. Έτσι, για να αυξηθεί το χ σημαίνει ότι, δηλαδή, παράγονται περισσότερα γάμα και δέλτα προϊόντα. Άρα, όταν αυξάνω την πίεση, η αντίδρασή μου μετατοπίζεται προς εκείνη την κατεύθυνση που τίνει να αναιρέσει το αίτιο, δηλαδή να μου την μειώσει. Και πώς θα μου τη μειώσει? Θα μου τη μειώσει αν μειωθούν τα ολικά μολ. Και πώς θα μειωθούν τα ολικά μολ? Με το να πάει η αντίδρασή μου προς την πλευρά που έχει τα λιγότερα αέρια σώματα. Τα σημεία που θέλουν προσοχή είναι, πρώτον, ότι πρέπει να έχω αέρια και η μεταβολή της πίεσης να οφείλεται σε μεταβολή του όγκου. Για να μπορέσω λοιπόν να το μελετήσω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Και πάμε στον τελευταίο παράγοντα που είναι η θερμοκρασία. Έχουμε γυρίσει στην αρχική μορφή χωρίς τους συντελεστές. Θα πρέπει να μας πούν εδώ πέρα εάν η αντίδρασή μας είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη. Ας την πάρουμε ότι είναι ενδόθερμη. Δέλτα χ θετικό λοιπόν, άρα έχω μία ενδόθερμη αντίδραση. Εδώ, εάν αυξήσω την θερμοκρασία, ουσιαστικά προσφέρω θερμότητα. Αυτό σημαίνει αυξάνω θερμοκρασία. Άρα, τίνει να αναιρέσει το αίτιο. Πρέπει να μου μειώσει, να απορροφήσει την θερμότητα που εγώ πρόσφερα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εάν το θ αυξηθεί, θα ευνοηθεί, θα το γράψω, ευνοείται λοιπόν, η ενδόθερμη φορά. Δηλαδή, πρόσφερα θερμότητα, θα πάει να μου την απορροφήσει. Η ενδόθερμη φορά σημαίνει ότι όπως είναι η αντίδρασή μου, έτσι είναι ενδόθερμη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η ενδόθερμη φορά, άρα καταναλώνονται α, β και παράγονται γ, δ. Θυμίζω ότι μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας η αντίδρασή μου είναι θερμοουδέτερη, δηλαδή δεν παράγει, δεν απορροφά, ούτε εκλείει θερμότητα. Ο λόγος είναι ότι δύο αντιδράσεις γίνονται με ίσες ταχύτητες, άρα αυτό που βλέπει ο εξωτερικός παρατηρητής είναι μια θερμοουδέτερη αντίδραση. Όμως, μέχρι να αποκατασταθεί η χημική ισορροπία, η αντίδρασή μου απορροφά ή εκλείει θερμότητα, οπότε σε αυτή την περίπτωση αν απορροφά χαρακτηρίζεται ενδόθερμη, αν εκλείει χαρακτηρίζεται εξώθερμη. Έτσι, η αύξηση θερμοκρασίας ευνοεί την ενδόθερμη φορά και αντίστροφα, όπως φαντάζεστε, η μείωση της θερμοκρασίας ευνοεί την εξώθερμη φορά.